Τη σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας προχωράει η Περιφερειακή Αρχή από κοινού με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης με στόχο να αποτελέσει ένα ταμείο χαρτοφυλακίου το οποίο θα στηρίζει τοπικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το ΤΑΔΙΜ, όπως θα ονομαστεί, θα λειτουργεί ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ για την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το ταμείο συστήνεται με 10 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 5 θα μπουν από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τα 3 από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 1 από χρήματα που δόθηκαν στο ΕΒΕ Κοζάνης, 1 εκατομμύριο από χρήματα που δόθηκαν στο ΕΒΕ Φλόρινας, όλα μέσω του τοπικού πόρου, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια ευρώ θα τοποθετήσει το ΕΤΕΑΝ. Στη συνέντευξη τύπου παραποχωρήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης και ο πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Γαλάτσιος, αναφέρθηκαν σε λεπτομέρειες του εγχείρηματος, τονίζοντας τη σπουδαιότητά του. Το πρώτο είναι ότι έχει διαπιστωθεί σε όλες τις οικονομίες της αγοράς ότι η αγορά έχει αστοχίες. Είναι οι λεγόμενες αστοχίες της αγοράς. Σε όλη την Ευρώπη, λόγω αυτών των αστοχιών, έχουν δημιουργηθεί εθνικοί αναπτυξιακοί φορείς. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή, φορείς όπως είναι το ΕΤΕΑΝ στην Ελλάδα. Οι αστοχίες της αγοράς προφανώς σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που βίωσε την πιο μεγάλη, παγκοσμίως πιο μεγάλη οικονομική κρίση, είναι πολύ πιο μεγάλες από ό,τι είναι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει, ο πρώτος λόγος είναι αυτός, πρέπει να θεραπεύσουμε τις αστοχίες της αγοράς. Να είμαι πιο συγκεκριμένος, οι αστοχίες της αγοράς στην Ελλάδα, πέρα από όλα τα άλλα θέματα, είναι με την πλημελή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Από σήμερα αναλαμβάνουμε μία ακόμη μεγάλη ευθύνη έναντι της χώρας. Μία ευθύνη, όπως είπε και ο Πρόεδρος, για την οποία ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να βρούμε μιμητές. Δεν μπορεί να ζούμε σε μία Ευρώπη όπου το 90% της οικονομίας στην Ευρώπη πορεύεται με αυτόν τον τρόπο που πάμε να υλοποιήσουμε και το 10% είναι στις συστημικές τράπεζες και στη χώρα μας να γίνεται το ανάποδο. Και όταν γίνεται το ανάποδο, αντιλαμβάνεστε, όλα έρχονται ανάποδα στη ζωή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, διότι από την πρώτη στιγμή στήριξαν το εγχείρημα αυτό. Για το αποτέλεσμα μιας σειράς διεργασιών που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ και το οποίο σημαίνει πολλά για την περιοχή, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πλακεντάς, λέγοντας πως είναι πόρια μεγάλης δουλειάς το προηγούμενο διάστημα, ώστε με την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου να ανακοινωθεί το Ταμείο Ανάπτυξης, μια κορυφαία στιγμή στην προσπάθεια που γίνεται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Έχει να κάνει με ένα αποτέλεσμα που, όπως είπα, είναι η απόρρια μιας πολύ μεγάλης δουλειάς που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να ανακοινώσουμε, εφόσον εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, την δημιουργία του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία ανάμεσα στο ΕΤΕΑΝ και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια κορυφαία στιγμή, θέλω να πω, για την προσπάθεια που κάνουμε στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με τη βοήθεια, τη στήριξη, τη σύμπνοια και τη συμπόρευση των ανθρώπων που εκφράζονται μέσα από το επιμελητήριο. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Ανάπτυξης Μαρτίνος Καλαϊτζόπουλος τόνισε πως πρόκειται για μια κορυφαία απόφαση που θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Πλακετά ότι πρόκειται πραγματικά για μια κορυφαία απόφαση που καλείται σήμερα να πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και τη βοήθεια της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία. Καταφέρνουμε να κάνουμε ένα αυτόνομο ταμείο Δυτικής Μακεδονίας σε σύμπλευση με το ΕΤΕΑΝ. Συμπράττουμε μαζί για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα μέσα από πολλούς άξονες και με πολλές λύσεις, οι οποίες ευελπιστούμε να δοθούν στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης Κώστας Κυριακίδης αναφέρθηκε σε μια μεγάλη σημαντική και πρωτοπόρα προσπάθεια που φτάνει στο τέλος της για τη δημιουργία ειδικού ταμείου χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Στο τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε και ενός σημαντικού και πρωτοπόρου εγχειρήματος για τους θεσμούς στην περιοχή μας, για την περιοχή μας γενικότερα, αλλά και για τους συναδέλφους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες. Μια συντονισμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου αναπτυξιακού για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μια μεγάλη προσπάθεια που ήταν
συντονισμένη τέλεια, θα έλεγα, με την εποπτεία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, τον Θόδωρο Καρυπίδη και τους αντιπεριφερειάρχες. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο γεγονός, ένα πρωτοποριακό γεγονός που σε μια περιοχή η οποία μαστίζεται από την ανεργία, σε μια περιοχή που μόνο το δικό μας επιμελητήριο μετράει 1.200 λουκέτα, χάνοντας το 35% της δύναμής του, έρχεται αυτή την κρίσιμη στιγμή να δώσει μια ανάσα, να δώσει, αν θέλετε, μια επανεκκίνηση της οικονομίας.